ενθουσιασμένη για την πρόκληση της Εθνικής Ελλάδας, αλλά ακόμα περισσότερο για το δρόμο που άνοιξε με τον γκολ του ο εγγονός τους, Ανδρέας Σάμαρης, ο παππούς και η γιαγιά του, Σάκης και η Νίκη Σάμαρη, από τα ξημερώματα δεν έχουν σταματήσει να δέχονται συγχαρητήρια. Πρώτα οι γείτονες και οι φίλοι τους στη Βάρθα και έπειτα φίλοι και συγγενείς τους στην Πάτρα και την Αθήνα. Ο Ηλίος αμυντικός του Ολυμπιακού που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά του βήματα στον ΠΑΟ Βάρδας, ομάδα που αγωνίστηκε με επιτυχία, και ο πατέρας του Ζώης, όπου με τον γκολ του έδωσε χαρά σε όλη την Ελλάδα, όμως στη Βάρδα είχαν ένα λόγο παραπάνω να πανηγυρίζουν για το δικό τους παιδί, για το καμάρι της Βουπρασίας. Για τον σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας, τον άνθρωπο που πέτυχε το πρώτο γκολ της γαλανόλευκης αρμάδας στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, μίλησαν στην κάμερα του Κόσμος TV τόσο η γιαγιά και ο παππούς του, όσο και οι γειτονές τους. Εδώ γινόταν χαμός. Πού είναι παιδί Ελλάδα, δικό μας. Για το παιδί το μας, αλλά για την Ελλάδα. Πάτρα, Μαλιάδες, εδώ, Αθήνα, εδώ, με πέρα τα τηλέφωνα. Συνέχεια. Και δεν ήταν δικό του. Το εμείς που είμαστε δικό μας παιδί. Γιατί το παιδί του γονιού, το γονιού μας είναι δύο φορές παιδιά μας. Δεν είναι μια φορά παιδί, όπως τα παιδιά μου. Τα εγγόνια μας είναι, ξέρεις τώρα, τα αγαπάμε πιο πολύ με τα παιδιά. Πήγε το παιδί πρώτη φορά εκεί πέρα, έδειξε μια καλή αυτή. Και λέμε, μπορεί να πάω να κορομήσει εκείνο πέντε φράγκα, αυτό χιάτο. Και να ακουστούμε κι εμείς λιγάκι. Θα ακούστε. Χάρηκε ο κόσμος όλος έξω, γινόταν χαμός μου λέγανε. Και ντουφέκια ρίχνανε, τι χορεύανε, τι τραγουδάγανε, χαμός γινόταν. Δεν είναι ότι σου λέει, εμείς... πάμε μπροστά τουλάχιστον λίγο. Εμείς που είμαστε οι συγγενείς, εδώ όλοι οι φίλοι, οι γνωστοί, οι χωριανοί, πω ήρθαν εδώ σήμερα, αγκαλιές εκεί. Τηλέφωνα εγώ συνέχεια, χθες βράδυ, ένα εγώ, ένα ο Σάκης, ένα εγώ, ένα ο Σάκης, το τηλέφωνο. Ένα κινητό, ένα ο Σαδερό, ξέρεις τώρα. Γνωστοί όλοι και φίλοι γνωστοί. Ναι, εγώ σε χάρη και ήταν καλό για την Ελλάδα και μακάρι πάλι να κερδίσω. Ο Ανδρέας Καλογιώτη είναι εδώ για να ξέρει και ο κόσμος, έτσι, είναι εδώ για τη ζωή του, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό. Πάντως όλα πρέπει να πω κάτι και για το παιδί, για την Ελλάδα όλοι, με τον αθλητισμό, για την Ελλάδα. Για όλα έγιναν αυτά τα πράγματα, εντάξει, είναι και μια Ελλάδα που δεν είναι μια χούφτα είμαστε. Ακούω λέω εκατομμύρια εκεί πέρα. Εμείς λέω ότι θέλουμε με 8-10 κανένα που είμαστε. Τι να πούμε εμείς. Σημασία έχει. Έχουμε σημασία όμως, είμαστε Έλληνες και έχουμε σημασία. Σημασία έχει η ομάδα κι ας τους πολλούς. Εντάξει, είναι καλός, είναι δυνατός. Και ο ποδόσφαιρο είναι απλά. Όταν σου αρέσει ένα πράγμα από μικρός, γίνεσαι τέλειος. Συγχαρητήρια, τίποτα άλλο. Έχετε χρυσό γείτονα. Χρυσόνι έχουμε, τέλειος, το λέω. Θα το φωνάζω συνέχεια. Καλό ρίζικος να είναι, συγχαρητήρια από όλους, ιδιαίτερα από εμάς. Είμαστε τόσα χρόνια μεγαλωμένοι, το έχουμε μεγαλώσει.